Τραύματά του, άντεξε 18 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έκανε πολλά χειρουργία, ο οργανισμός του όμως δεν άντεξε. Θυμίζω ότι είχαν μπει κακοποιοί μέσα στην μεζονέτα της οικογένειας, ήταν ο ίδιος ο πρώτο όροφο με τη σύζυγο και με το γιο τους. Οι κακοποιοί έψαξαν το ισόγειο, δεν βρήκαν κάτι, ανέβηκαν πάνω, ξύπνησε ο Αλέξανδρος Σταματιάδης. Τους αντιμετώπισε, προσπάθησε να τους σταματήσει, τον χτύπησαν με ένα σίδερο. Επειδή δεν σταμάταγε όμως στην προσπάθειά του να υπερασπίσει τη ζωή του και τη δικιά του και της οικογένειας και την περιουσία του, έβγαλε ένα όπλο και του έριξαν τρεις σφαίρες, οι δύο πισόπλατα. Ο Αλέξανδρος Σταματιάδης έδωσε τη μάχη του, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και επειδή θέλω να πω δύο λόγια για την οικογένειά του, γιατί τους γνωρίζω και τον γνώριζα μάλλον και τον ίδιο, δεν μπορώ να το πιστέψω, να το συλλάβει το μυαλό μου. Μιλάμε για έναν υπέροχο άνθρωπο, μια υπέροχη οικογένεια, με τρία υπέροχα παιδιά, πολύ αγαπητή στην Άνδρο, γιατί ήταν από την Άνδρο. Δεν έχω λόγια. Την πρώτη στιγμή που το άκουσα, γιατί ήταν Πάσχα, τη μεγάλη εβδομάδα που έγινε αυτό, τα χάσαμε. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Ένας άνθρωπος καλός, ευγενής, χαρούμενος, υπέροχος, με χιούμορ. Τι έτυχε σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την οικογένεια και σε πόσες άλλες βέβαια. Δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά δεν έχω λόγια να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Κουράγιο να κάνουν και τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι αφόρητα πολύ. Αφόρητα πολύ.